κάτι σε συμπαθώ πολύ. Το έχω πει και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι που σε βλέπαμε. Και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Και θα κάνουμε και τη μαγειρική μας, γιατί... Θα φτιάξουμε και μια πολύ ωραία πίτα. Πολύ ωραία. Θέλω να πω, Απόστολε μου, ότι είσαι από τα άτομα που αν κάποιος σε συμπαθούσε μέσα στο Survivor, σε συμπάθησε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν έχασες ούτε την αξιοπρέπειά σου, ούτε το καλό σου χαρακτήρα. Σε είδαμε να φωνάζεις μία φορά, δεν κουτσομπόλευες, δεν ήσουν τη σύντρικα. Και αυτό κάτι δείχνει, γιατί σε ένα reality επιβίωση μπορεί να βγει και ο κακός χαρακτήρας ενός ανθρώπου. Ξεκάθαρα μπορεί να βγει. Θα μπορούσα να είχα φωνάξει περισσότερο, ίσως δικαίως να είχα φωνάξει περισσότερο, δηλαδή χωρίς να φανώ καν κακός. Αλλά γενικότερα είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος και δεν βγαίνω εκτός ορίων εύκολα. Φάνηκε κιόλας αυτό. Σε κάποιες φάσεις βέβαια ήταν δύσκολο να το καταφέρω. Κάποια στιγμή πνίγεσαι, δεν μπορείς να μην μιλήσεις. Τι ήταν αυτό που σε ενοχλούσε περισσότερο, η πείνα, οι δύσκολες συνθήκες, οι χαρακτήρες και οι συμπεριφορές? Το Survivor γενικότερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο σε φέρνει στα όρια σου σε πολλά πράγματα. Και κυρίως γιατί είναι συνδυαστικά πράγματα. Δηλαδή, αν απλά κάποιος πεινάει μόνο και όλα τα άλλα θέματα μπορεί να τα τακτοποιήσει, ίσως είναι καλά, ή αν απλά ζει σε ακραίες συνθήκες, αλλά η διατροφή του είναι καλή, έχει καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Όταν τα βάλουμε όλα αυτά όμως συνδυαστικά... Και ταυτόχρονα να συμβαίνουν... Ακριβώς. Πεινάς, είσαι σε ακραίες συνθήκες και συμβιώνεις με άτομα τα οποία δεν γνωρίζεις και είσαι υποχρεωμένος να ζεις 24 ώρες το 24ωρο μαζί. Οπότε έχουμε ένα συνδυασμό πραγμάτων που όλα αυτά είναι από μόνα τους πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε όταν τα βάλεις όλα συνδυαστικά, εκεί το πράγμα είναι... ξεφεύγει λίγο. Ναι. Εσύ βέβαια δεν ξέφυγες. Εγώ εκεί που κάποια στιγμή έτσι λίγο αγχώθηκα ως τηλεθεάτρια ήταν που είχες αδυνατήσει πάρα πολύ. Δηλαδή το σχολιάζαμε. Ήσουν αποστεωμένος. Μπορούσε κάποιος να δει τα κόκαλα στο σώμα σου. Ισχύει ότι το πρώτο καιρό, ειδικά το πρώτο διάστημα, ήταν μεγάλο το σοκ. Διαχειρίστηκα καλά την πείνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή δεν μου έβγαλε νεύρα και δεν μου έβγαλε ακραίες συμπεριφορές, ούτε να στρεσάριστώ ιδιαίτερα. Ναι. Μου πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστώ σε αυτό. Πώς το πετυχαίνεις, γιατί αυτό είναι ο μόνιμος καημός μας. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια διατροφή, που είναι οι πρώτες μέρες της πείνας, πώς το διαχειρίζεσαι, απλά δεν το σκέφτεσαι? Εκεί απλά δεν είχαμε επιλογή. Σωστό. Εκεί ξέραμε ότι το φαγητό μας είναι αυτό. Αυτό που ακούγεται ότι ψάχνετε στα σκουπίδια από ντόπιους, κάνετε γνωριμίες, δεν ισχύει? Δεν μπορώ να πω και ιδιαίτερα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά. Γενικότερα η διατροφή βελτιώνεται και είναι φυσιολογικό, αυξάνονται και τα έπαθλα. Ναι. Οπότε είναι γνωρίζεις καλύτερα και τα πράγματα. Γίνεται γύρω σου, οπότε μαθαίνεις να επιβιώνεις καλύτερα. Οπότε με διάφορους τρόπους προσπαθείς να βρεις το οτιδήποτε μπορέσεις να... Σωστό. Σωματικά σου άφησε κάτι όλο αυτό? Δηλαδή, ακούμε συνήθως για τις γυναίκες που λένε για τις ορμόνες, τα γυναικολογικά ζητήματα. Στους άντρες τι αφήνει αυτή η εμπειρία? Εγώ βλέπω κάποια εμφανή σημάδια, ας πούμε, στο χεράκι. Ναι, και έχω και ακόμα περισσότερα στα πόδια κυρίως. Για τις γυναίκες είναι δυστυχώς πιο άδικο το παιχνίδι, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με το σώμα τους και λόγω ορμονικών κλπ. Παιδιά, συγγνώμη, γιατί το είδατε. Έρχομαι κοντά σου, έχουμε κάνει όλοι τα τεστ. Παιδιά, κοιτάξτε σημάδια. Αυτά όλα είναι από χτυπήματα ή τσιμπήματα? Αυτά είναι είτε χτυπήματα είτε τσιμπήματα. Ναι, γενικότερα και στα πόδια όλα τα παιδιά έχουν πάρα πολλά σημάδια. Λοιπόν. Γενικά αυτό που λένε ότι μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς, αλλάζει το μεταβολισμό σου, τέτοια θέματα. Μου πήρε και λίγο χρόνο να προσαρμοστώ. Και διατροφικά είχα διαταραχές, ναι. Γιατί είχε συνηθίσει αλλιώς ο οργανισμός. Και εννοείται και στο κομμάτι του ύπνου, γενικότερα είχα κάποια θέματα, γιατί είναι τελείως άλλες συνθήκες όπου καλείσαι να συνηθίσεις να κοιμάσαι στο σανίδι. Στην αρχή κρυώναμε τα βράδια πολύ, γιατί μπορεί να είμαστε στον Άγιο Δομήνικο, αλλά το βράδυ έχει κρύο. Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι, ναι. Κρυώναμε τα βράδια. Α, τόσο κρύο. Ναι, και βέβαια. Οπότε, ναι, μετά έφτιαξε λίγο η θερμοκρασία, ήταν καλύτερα τα πράγματα. Σας βλέπαμε βέβαια κάποιες φορές βρεγμένους να βρέχει, καταρακτοδός και σας λεπόμαστε. Αυτό δηλαδή. Δεν ξέρω ότι κάνει και κρύο. Το ότι είμαστε στον Ισημερινό δεν σημαίνει ότι όταν έχει τόσο ακραίες συνθήκες και ειδικά όταν πεινάς και δεν τρως σωστά, ο οργανισμός σου γενικότερα δεν επανέρχεται γρήγορα. Οπότε και το κρύο το αισθάνεσαι περισσότερο και η κούραση δεν βοηθάει. Σωστό.
Οπότε, ναι, όταν τρώμε πολύ βροχή ξαφνικά και φυσάει. Πάμε λίγο στα εντός συνόρων. Το κορίτσι σου που μάθαμε ότι υπάρχει, πώς διαχειρίστηκε την απόφασή σου αυτή? Ήταν υποστηρικτική, σου είπε «ΟΚ, okay, φύγε και ελπίζω να αντέξω». Η οικογένειά σου τι σου είπε? Με το Σάκη που είναι ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα το παιχνίδι της δημοσιότητας λόγω του ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Πώς συζήτησε αυτή την απόφασή σου να πας εκεί? Νομίζω ότι γενικότερα είχα πάρα πολύ στήριξη από όλες τις απόψεις. Δηλαδή από όλες τις μεριές είχα πάρα πολύ στήριξη. Ήταν πολύ χαρούμενη που πήγα. Okay. Οπότε. Και το κορίτσι ήταν, σου. Από όλους. Και από το κορίτσι είχα support. Μπράβο. Καλά, οπότε... γιατί ένα κορίτσι όταν σε αγαπάει, σε θέλει και κοντά της. Δηλαδή, το να φύγεις και για 5 μήνες που έλειπες είναι ένα μεγάλο διάστημα. Δεν έφυγα με σκοπό να φύγω 5 μήνες, η αλήθεια είναι. Δεν νόμιζα ότι θα αντέξω τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, άντεξα. Όπως λέει ο αδερφός. Και καλά. Αυτό τώρα ψάχνουμε. Με το κορίτσι, πόσο καιρό είσαι μαζί, αν επιτρέπετε? Δεν ξέρω τώρα αν το συζητάς, δεν το συζητάς, είσαι λίγο πιο φιδωλός. Έχουμε γνωριστεί, σχεδόν είμαστε 1 χρόνο τώρα. Τέλεια. Του μισού έλειπες τώρα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι, η αλήθεια είναι τώρα το πρώτο διάστημα, okay. Μετά κάποια στιγμή χρειάστηκε να φύγω λόγω του παιχνιδιού. Ούτε γνωρίζαμε πόσο καιρό θα λείψω. Πέρασαν 5 μήνες, όλα καλά. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι, της μαγειρεύεις? Ή το εξασκείς μόνο επαγγελματικά? Αυτό νομίζω ισχύει για όλους, όχι μόνο για μένα. Δεν ξέρω, γιατί ακούω πολλούς μάγειρες που λένε ότι μαγειρεύω, αλλά στο σπίτι παίρνω delivery. Δεν ξέρω τι γίνεται με εσάς τους σεφ. Καλά, και εγώ παίρνω delivery. Ναι, εντάξει. Αλλά, μία στο τόσο επιτρέπεται και στους σεφ, αλλά μην είναι ο κανόνας. Κατάλαβες. Έχω ακούσει. Ναι, ο Παρλιάρος έχει πει δεν έχει ζάχαρη. Έχω ακούσει τον Άκη Πετρετζίκη να λέει ότι μαγειρεύει γυναίκα μου. Γι' αυτό σου λέω. Δεν ξέρω τι γίνεται με εσάς τους σεφ. Νομίζω ότι και σε μένα κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Δεν μαγειρεύω πάντα. Έχω τη διάθεση να μαγειρέψω, μου αρέσει, το απολαμβάνω. Γενικότερα μου αρέσει να μαγειρεύω πάρα πολύ για να προσφέρω φαγητό. Και όχι για να μαγειρέψω για μένα. Ναι. Αν ανοίξω το ψυγείο σου, τι έχει στάνταρ? Τι θα βρεις στάνταρ? Θα βρεις σίγουρα λαχανικά και φρούτα. Σίγουρα. Οπωσδήποτε τυρί. Σε διάφορες μορφές. Γενικά αυγά, άρα έχεις και τις υγιεινείς διατροφής από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου έχεις βάλει πρώτα στη λίστα. Ναι, δηλαδή δεν θα βρεις εύκολα μαγιονέζα, δεν θα βρεις τέτοια πράγματα. Ναι. Στην κουζίνα θα βρεις πιο πολύ τέτοια πράγματα. Πρώτες ύλες υγιεινές. Σε ενδιαφέρει να κάνεις οικογένεια ή είναι κάτι που δεν το σκέφτεσαι ακόμα, ασχέτως τις σχέσεις που έχεις, δηλαδή είναι κάτι που το φαντάζεσαι γιατί είσαι από μια μεγάλη οικογένεια? Και ο αδερφός σου έχει κάνει μια μεγάλη οικογένεια. Είναι κάτι που το φαντάζεσαι, φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε αυτό? Ναι, νομίζω πως ναι. Η αλήθεια είναι θα το ήθελα και θαυμάζω και τον αδερφό μου και τα αδέρφια μου για τις οικογένειες που έχουν κάνει, για το ότι τα συναισθήματα που τους προσφέρουν όλα αυτά, δηλαδή ζήσεις καινούρια πράγματα, είναι δημιουργία από μόνο του. Φαντάζομαι και τον εαυτό μου κάποια στιγμή να έχω δική μου οικογένεια. Αυτό το πράγμα προϋποθέτει βέβαια να είναι όλα ναι, και να νιώθεις ότι ιδανικά δεν θα είναι, αλλά να, είναι, να υπάρχουν προϋποθέσεις που να μπορεί να δημιουργηθεί μια οικογένεια. Πολύ σωστά. Τηλεοπτικά θα σε ενδιέφερε να είσαι σε μια εκπομπή όπως σε πρωτογνώρισαμε μέσα από την εκπομπή της Δανάης? Θα το συζήταγα. Θα μου άρεσε η ιδέα. Θα το συζήταγα. Η αλήθεια είναι. Να σου κάνω. Άρα είναι κάτι που σε ενδιαφέρει και η τηλεόραση? Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Ήταν λίγο απότομη η μετάβασή μου από μια επαγγελματική κουζίνα σε μια τηλεοπτική κουζίνα. Ναι. Και ήταν και λίγο σοκ. Αλλά έχεις και το φυσικό, θέλω να σου πω. Ήταν σοκαριστικό, μπορώ να σου πω. Γιατί όταν κάποια στιγμή ξεκινάω να κάνω την εκπομπή με τη Δανάη και ξεκινάμε το πρώτο γύρισμα, η πρώτη μέρα. Ναι. Ζωντανά. Βγαίνουμε, μαγειρεύουμε, όλα καλά, όλα ωραία. Ναι. Και με το που τελειώνει η εκπομπή, είχαν πάει όλα σούπερ. Και λέω τώρα, εγώ αυτό θα πρέπει να το κάνω κάθε μέρα και λίγο αγχώθηκα. Εντάξει, κακά τα ψέματα, το ζωντανό είναι δύσκολο. Το ζωντανό είναι δύσκολο και πολλές φορές πρέπει να έχεις ένα άρτιο αποτέλεσμα, ενώ ο χρόνος δεν βοηθάει, έτσι. Ο χρόνος ο τηλεοπτικός δεν βοηθάει πάντα. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω την κασέτα αν κάτι δεν πετύχει να το ξανακάνεις. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αλλάξει κάτι στη ροή της εκπομπής, οπότε να χρειαστεί κάποιος να βγει λίγο νωρίτερα. Πρέπει να τρέξουμε λίγο παραπάνω, θέλει λίγο οργάνωση καλή. Η ομοιότητά σου με το Σάκη έχει φέρει ποτέ κάποιο ευτράπελο, δηλαδή να σας μπερδέψουν ή κάτι να σου πούνε? Όχι, ποτέ. Όχι. Δεν έχει τύχει. Εντάξει, κοντοστέκονται κάποιες φορές. Ναι.
Αυτό συνήθως όταν φευγαλέα με δουν κάπως να περνάω, όπου κάποια στιγμή μπορούν να κολλήσουν λίγο, αλλά μετά νομίζω το καταλαβαίνουν. Ναι. Δεν έχω... Πάντως είσαι εξίσου όμορφος, οπότε... Α, ευχαριστώ. Αυτό είναι καλά. Φωνή έχεις? Νομίζω ότι έχουμε... είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η φωνή δεν... Από φωνή εμφάνιση και ωραία μαγειρική. Ναι. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί σου αξίζουν και είσαι και ένα πολύ καλό παιδί. Πάμε όμως τώρα στη βασική σου ιδιότητα, που είναι στην κουζίνα. Τι πάμε θα να φτιάξουμε. Φτιάξεις? Λοιπόν, θα ετοιμάσουμε μια ωραία... Θα τα λέμε ενώ περπατάμε. Θα φτιάξουμε μια...